και κύριοι, στην Φασούλα και το πράσινο σημείο της περιοχής για να μάθουμε περισσότερα για τη διάθεση επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών και αντικειμένων που φτάνουν στα πράσινα σημεία σε ιδρύματα και άπορους συμπολίτες μας. Εκεί είναι η Όλγα Κωνσταντίνου να μας πει περισσότερα. Όλγα. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Εκατοντάδες είναι τα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα τα οποία φτάνουν στα διάφορα πράσινα σημεία της επαρχίας Λεμεσού. Αυτό το έχουν δει οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται όλων αυτών των όγκων των ανακυκλώσιμων υλικών και αποφάσισαν να λάβουν μια πρωτοβουλία, την οποία θα μας την αναφέρει ο κύριος Δώρος Αντωνίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων εδώ στην επαρχία Λεμεσού, να μας πει ακριβώς τι γίνεται. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό μεσημέρι καταρχάς και στους φίλους τηλεθεατές. Ναι, ως Συμβούλιο, το ΣΕΔΑΛ εδώ και 4 μήνες έχουμε αποφασίσει, βλέποντας ότι στα πράσινα σημεία της επαρχίας Λεμεσού έρχονται αρκετά πράγματα τα οποία είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και επαναχρησιμο. Πράγματα να καταστρέφονται και να πετάγονται. Και γι' αυτό τον σκοπό διαμορφώσαμε κάποιο χώρο σε όλα και σε 4 πράσινα σημεία, όπου αφού επιλέξουμε τα πράγματα τα οποία είναι σε κατάσταση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή με μια μικρή επισκευή μπορούμε να τα φτιάξουμε, τα φυλάμε και δίνουμε την ευκαιρία στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ή σε ιδρύματα τα οποία τα χρειάζονται να έρθουν να τα παίρνουν εντελώς δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να έχουμε μια κοινωνική δράση η οποία στηρίζει τους συνανθρώπους μας και παράλληλα να συνεχίσουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον μας με το να αποφεύγουμε να πετάμε πράγματα που μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε εδώ έχετε πάρα πολλά είδη, είναι πράγματα τα οποία είναι παιδικά. Βλέπουμε κρεβάτια, μαξούδες, είδαμε πριν κάποιους πίνακες, κρεβάτια. Ναι, είναι όλα τα είδη. Καρέκλες, γραφεία, καθιστικά, είτε καθιστικά κουζίνες, καναπέδες, έπαιδα εξωτερικού χώρου, αρκετά πράγματα για μικρές ηλικίες όπως καρτσάκια, ποδήλατα κτλ. Τα οποία ο κόσμος τα φέρνει, δεν τα χρειάζεται και εμείς αναλαμβάνουμε να τα φυλάξουμε και να τα δώσουμε σε ανθρώπους μας οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Πέραν από τη Φασούλα, σε ποια άλλα σημεία βρίσκεστε και θέλουμε να μας πείτε και τις ώρες λειτουργίας. Ναι, τα πράσινα σημεία Λεμεσού λειτουργούν καθημερινά από τις ώρες. Όλγα μου. Όλγα, δεν ακούμε καλά τον καλεσμένο σου. Αν μπορείς να βάλεις, γιατί έχουμε πρόβλημα με το live view, το τηλέφωνο, να ακούμε τι λέει και να κλείσουμε με τα σημεία. Τον είναι στο Κολώσι και το 4ο είναι στην Παρακλησιά. Τα 4 πράσινα σημεία, όπως ανέφερα, λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και δέχονται όλα τα πράγματα εντελώς δωρεάν. Ο κόσμος μπορεί να φέρει τα πράγματα του εδώ. Ό,τι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, αναλαμβάνουμε να το δώσουμε σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε έτσι και ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεση, γι' αυτό έχω το ακουστικό. Κάτι, οποιοδήποτε θέλει να αφήσει εδώ τα προϊόντα του, τα οποία δεν χρειάζεται, μπορεί να τα αφήσει σε έναν από τα 4 σημεία που μας είπε τώρα και ο Δήμαρχος. Και όποιος επιθυμεί να τα πάρει, μπορεί να έρθει εδώ να δει τι χρειάζεται και να το πάρει στο σπίτι του. Κάποια μπορεί να θέλουν κάποια μικρή επισκευή, κάποια όχι. Και να τα πάρει να τα χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να μην καταλήξουν σε διάφορες κομμάτες. Επαναχρησιμοποίηση λοιπόν σε όσους τα έχουν ανάγκη. Σε ευχαριστώ πολύ, Όλγα. Λοιπόν, η Ιάκωβε...